Αξιωθήκαμε με τη χάρη του Αγίου Θεού μας και με τις ευχές και τις ευλογίες του αυθέντου και δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, να βρεθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάρουμε τον Εσπερινό για την αυριανή μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Λέμε κάθε φορά, και είναι γεγονός βέβαια ότι θα πρέπει να το λέμε, γιατί στην πίστη την δική μας των Ορθοδόξων Χριστιανών αυτό που εορτάζουμε είναι η ανάμνηση των γεγονότων της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καταρχάς και όλων των γεγονότων που πηγάζουν από το έλεος και την ευεργεσία του Αγίου Θεού μας. Και έτσι λοιπόν απόψε εορτάζουμε για αύριο την εορτή κατά την οποία θεμελιώθηκε η Εκκλησία με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μετά την ανάληψη του Χριστού και μετά από τα γεγονότα αυτά όλα που ακολούθησαν την επίγεια ζωή του, καταλαβαίνετε πως οι μαθητές είχαν πια αποκάμει από το φόβο και από την έλλειψη της δυνατότητας της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους που τους στήριζε αυτή η παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας και τις εντολές του, ανέβηκαν σε ένα σπίτι, κρυμμένοι σχεδόν, έβγαινε κάποιος για να πάρει ό,τι χρειαζόντουσαν και πάλι μαζευόντουσαν εκεί και περίμεναν, γιατί είχαν την πίστη πως κάτι θα συμβεί. Περίμεναν ότι ο Χριστός δεν θα τους αφήσει όπως τους υποσχέθηκε μόνους, ότι θα τους δώσει μια δυνατότητα συνέχειας αυτής της ζωής που είχαν ζήσει μαζί του, αυτών των γεγονότων που είχαν συμβεί και κατακλείστηκαν με την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Έτσι λοιπόν, ένα πρωί, την ημέρα κατά την οποία ο Ιουδαϊκός λαός γιόρταζε στα Ιεροσόλυμα την εορτή της Συγκομιδής των Καρπών, αλλά και την ανάμνηση της επιδόσεως των εντολών στον Μωυσή από τον Θεό στο Όρος, εκείνη την ημέρα που δηλαδή δεν υπήρχε εργασία σε ολόκληρη την πόλη την Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν η αρχία την οποία χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να προσεύχονται και οι άλλοι λαοί για να κάνουν τις βόλτες τους στα Ιεροσόλυμα, γύρω στις 9 το πρωί άρχισε να ακούγεται ένας μεγάλος θόρυβος και να εμφανίζεται ξαφνικά στον ουρανό μία φωτιά. Μία σχηματισμένη φωτιά τόσο δυνατή που μπορούσε να είναι ορατή την ημέρα 9 η ώρα. Και άρχισαν οι άνθρωποι να βγαίνουν από τα σπίτια τους όσοι δεν είχαν φύγει ακόμα έξω και να παρατηρούν αυτή τη φωτιά η οποία κινείται πάνω από το Ιεροσόλυμα συνοδευόμενη από μια μεγάλη φούη, κάτι σαν φροντί και αστραπή μαζί, αλλά η αστραπή συνεχώς υπάρχουσα, όχι εμφανιζομένη και εξαφανιζομένη όπως γίνεται στις αστραπές. Ήταν δηλαδή ορατή η φωτιά όπως είναι καταγεγραμμένη. Και πορευόταν λοιπόν στα Ιεροσόλυμα για να την δουν όλοι αυτή τη φωτιά και στάθηκε στο τέλος το υπερό εκεί που ήταν κρυμμένοι οι μαθητές και όλοι έλεγαν τώρα θα καεί αυτό το σπίτι. Και ενώ περίμεναν όλοι να ανάψει το σπίτι και να καίγεται, από την είσοδο του σπιτιού άρχισαν να βγαίνουν οι Απόστολοι και είχαν ο καθένας από αυτούς μία μεγάλη φλόγα πάνω στο κεφάλι. Και σταμάτησε η βουή και σταμάτησε η φωτιά και η φωτιά πια υπήρχε πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Και κατέβηκαν οι Απόστολοι στην πλατεία και τους περικύκλωσαν όλοι οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί και λέει πολύ ωραία το ανάγνωσμα που θα διαβάσουμε αύριο ότι ήταν από όλη τη γη άνθρωποι οι οποίοι εμπορευόντουσαν και δραστηριοποιούνταν στα Ιεροσόλυμα και υπήρχε εκεί ακόμα και μία φυλή δική μας. Υπήρχε μία ομάδα μεγάλη εμπόρων από την Κρήτη και άρχισαν οι Απόστολοι να βγαίνουν και να μοιράζονται μέσα στο πλήθος και να αρχίσουν να μιλάνε. Αρχίζει το γεγονός της γλωσσολαλιάς, όχι αυτό που παρερμηνεύουν διάφορες προτεσταντικές ομάδες, αλλά αρχίζουν οι Απόστολοι να μιλάνε γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχτεί, αλλά υπαρκτές γλώσσες. Πήγε δηλαδή ένας από τους Αποστόλους εκεί που ήταν υπάρχη και μίλαγε στη γλώσσα τους. Πήγε ένας από τους Αποστόλους εκεί που ήταν οι Έλληνες και μίλαγε στη γλώσσα τους. Πήγε εκεί που ήταν
οι Ελαμίτες και μίλαγε στη γλώσσα τους. Πήγε εκεί που ήταν οι Κρητικοί και μίλαγε στη γλώσσα τους. Και άκουγε ο καθένας από τις ομάδες των ανθρώπων τη διδασκαλία των Αποστόλων. Αυτό το γεγονός γιορτάζουμε από σήμερα για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατέβηκε με βουή για να γίνει αισθητό και κατέβηκε σαν φωτιά, γιατί η φωτιά έχει ορισμένες ιδιότητες. Η φωτιά φωτίζει. Όταν ανάψουμε μια φωτάκια και είναι σκοτάδι, βλέπουμε. Η φωτιά κατακαίει. Όταν θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν ένα χειρουργείο, οι γιατροί και είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, παλαιότερα μόνο με ακριβώς τη φωτιά, τώρα με μεθόδους φωτιάς, για να μπορούν να τα απολυμάνουν, για να μπορεί να γίνει απολύμανση. Και είναι οι άνθρωποι αυτό που είναι δηλητηριώδες για να το απομακρύνουν, για να το απομονώσουν και να το καταστρέψουν. Επίσης η φωτιά ζεσταίνει. Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία μαζί με άλλα πολλά εμπεριέχει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που λειτουργεί στον καθένα από εμάς διαφορετικά. Στον Χριστό, στην αληθινή πίστη, στους ανθρώπους γενικότερα, στη δικαιοσύνη, στην αλήθεια, μην φοβάστε, γιατί κυρίαρχοι δεν είναι οι άνθρωποι στη ζωή. Κυρίαρχος είναι ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα που έστειλε για να μας στηρίξει. Κάποια στιγμή το Άγιο Πνεύμα θα ενεργήσει στον καθένα από εμάς και θα το αφαιρέσει οτιδήποτε κακό υπάρχει. Γι' αυτό προσευχόμαστε και γι' αυτό έχουμε υπομονή. Βέβαια, σαν άνθρωποι, πολλές φορές στεναχωριόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Πολλές φορές. Δηλαδή, να σας πω ένα λογισμό που με διακατέχει γι' αυτό εδώ το χωριό. Προσπαθούν ο ιερέας και η επιτροπή του βασανιστικά, μαζεύοντας ένα-ένα ευρώ, να στερεώσουν τα εκκλησάκια μας, να μην πέσουν κάτω, να φτιάξουν μια αυλή, μια κουμούλα για να μπορούμε να καθόμαστε στο πανηγύρι. Έρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία και επιτίθεται. Μα ποιος τα έσωσε αυτά, ποιος τα έκτισε, ποιος έκτισε το εκκλησάκι του Χριστού που προσπαθούμε να συντηρήσουμε? Οι πρόγονοί μας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Και οι Τούρκοι δεν ενοχλήθηκαν. Δεν ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι, κύριε διοικητά. Και πάτε εσείς κάθε μέρα, επειδή έχετε εντολή να δείτε, δουλεύει ο παπάς, φτιάχνει εκεί κάτι. Είναι εκεί ο δεσπότης. Φτιάχνει τον τοίχο, την αυλή. Θα πέσει κάτω το εκκλησάκι. Ποιος θα έχει την αμαρτία, οι Τούρκοι? Σας ερωτώ. Τι ρε είναι αυτή η χώρα? Γιατί οι Τούρκοι δίνουν άδεια για αναγεννήσεις? Γιατί οι Τούρκοι στερεώνουν στην Τουρκία απέναντι τα ιερά και τα όσια? Λέτε μέσα τους να μην υπάρχει ισχύ. Γιατί οι Έλληνες αρχαιολόγοι είναι τόσο άκαμπτοι? Όχι όλοι ευτυχώς. Γιατί εμείς είμαστε τόσο κακοί? Δεν υπήρχε κάτι να κατηγορήσουμε ή να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε? Μας ενόχλησε μόνο επειδή σωματιζότανε το κλεισάκι του Χριστού για να μην πέσει κάτω? Επειδή φτιάχνεται η αυλή για να έχουμε να περπατάμε και να μην είμαστε συνέχεια μέσα στα χώματα και στις λάσπες? Θα ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα, μην το φοβάστε, κύριε Δημαρχή. Και εσείς, όταν σας κατηγορούν, απλώς να κάνετε το καθήκον σας. Όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και να προσευχόμαστε και παρακαλώ να προσεύχεστε έντονα για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε, που θα βοηθήσει τα πράγματα. Γιατί το έχουμε δει αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Εκεί που τα πράγματα πάνε να δυσκολέψουν, εκεί κάποιος έρχεται στο νου του και ο νους του λειτουργεί φυσιολογικά και μπορεί να υπάρξει αυτή η συνέχεια. Απλώς να μην έχουμε αυτή την πικρία της καρδίας και της στενοχώριας, γιατί δεν είναι σωστό πράγμα να αφήνουμε τα ιερά και τα όσια μας να εγκαταλείπονται. Και για να το κλείσω αυτό, δεν ενοχλεί τους κυρίους αρχαιολόγους που οι 20-30 αρχαιοελληνικές βασιλικές, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, συγγνώμη, είναι εγκαταλελειμμένες και διαλύονται. Πόσες φορές ο κύριος Μαστορόπουλος έχει γράψει και έχει ξαναγράψει και έχει ξαναγράψει? Δεν ενοχλήθηκαν οι κύριοι αρχαιολόγοι όταν μέσα στο ίδιο το κάστρο το γεμίσανε καλώδια και το γεμίσανε καινούργια χτίσματα? Και είναι όλα ρημαγμένα. Αυτό ήτανε, δεν ήταν παραποίηση του αρχαίου? Δεν είναι παραποίηση του αρχαίου όταν μέσα στο ίδιο το κάστρο χτίζεις άλλα οικίματα τα οποία στη συνέχεια ερημώνουν και περνάς σωλήνες και σωληνώσεις κτλ. Επειδή πρέπει κάποιος δικός ο άνθρωπος να πάρει μίζα.
Εκεί επιτρέπεται. Δεν φοβάμαι γιατί το ράσο μου είναι μαύρο και δεν μπορεί να μου το κάνει πιο μαύρο κανείς. Αλλά έχω υποχρέωση να σας λέω την αλήθεια. Αυτό είναι προσευχή. Το να ζητάτε τη δικαιοσύνη και το δίκαιο του άλλου είναι προσευχή. Και είναι μεγαλύτερη προσευχή αν από αυτό δεν έχετε ένα ένωμο συμφέρον και προσεύχεστε γιατί απλώς αυτό είναι το δίκαιο. Προσεύχεστε γιατί ταλαιπωρείται ο συνάνθρωπός σας, όποιος και είναι αυτός. Είμαι αυτός ο οποίος φωνάζω ακόμα και για τα τζαμιά. Και μου λένε πολλοί, γιατί φωνάζεις για τα τζαμιά, τι σε νοιάζει? Με νοιάζει. Γιατί ο καθένας έχει την υποχρέωση να στηρίζει τον άλλον σε αυτό που πιστεύει. Στηρίζουμε τον άνθρωπο και του λέμε την αλήθεια, αλλά τον στηρίζουμε σε αυτό που πιστεύει και σε αυτό που είναι. Γι' αυτό ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι όμορφη, είναι δημοκρατική, είναι ελεύθερη και θέλει να έχει την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας και κληρικούς και τους ανθρώπους που ηγούνται του Δήμου, της κοινότητας, των υπηρεσιών μας, για να μπορέσουμε να πούμε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια να γίνει κατανοητή, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πολιτισμό, που είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας που πρέπει να είναι χαρούμενη και ευλογημένη. Πολλά, πολλά, πολλά θα έπεισα. Συγχωρήστε με για την πολυλογία, έπρεπε κάπου να εξομολογηθώ και εγώ. Χρόνια πολλά!